Είπε κύριε Λικό. Παιδιά, τώρα κάνετε πλάκα. Δεν κάνετε πλάκα. Δεν είναι όλε οι μπανάνε οι διαμέγεται. Ηρέμησε, ηρέμησε. Κάλμα. Όχι, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε με τι μπανάνε. Είναι μία μεγάλη και μία μικρή. Α, είναι μεγάλη και μικρή. Sorry, sorry. Εντάξει, εντάξει. Αυτές που πήρες είναι μικρές όμως. Έλα, πολύ, λέμε ότι τι μπορεί να μοιραστεί, ας μοιραστεί στους παίκτες. Οι μπανάνες μπορούσαν να μοιραστούν και τίποτε άλλο. Και τι ήθελα και ανακατεύτηκα και είπα θα κάνω τη μοιρασιά. Ρε παιδιά, για τον φίλο σας οι μικρές χωρίζετε και μετά πάνε οι μεγάλες. Πάμε, πάμε, πάμε. Δύο, ρε. Έχω πάρει, έχω πάρει. Είναι για τέσσερα άτομα αυτό. Για δύο άτομα και είναι του γεστό. Άδε μου, μοιράζουμε τις μικρές είπαμε. Όχι. Πώς αντίστοιχα. Αυτές είναι κομπλά, είναι εντάξει. Πήρε για δύο άτομα, τέσσερις μπανάνες μικρές. Μπερδεύεις όλο το μοίρασμα τώρα, δώσε τις μικρές μπανάνες. Εδώ πέρα και μια μπουκιά μπανάνα, αν η μπανάνα είναι λίγο πιο μικρή, λίγο πιο μεγάλη, γίνεται ένας πανικός. Αν η μία κουταλιά ρύζι στα φαγητό μας είναι περισσότερη σε ένα πιάτο, γίνεται πανικός. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ενώ είπα θα μοιράσω πρώτα τις μικρές μπανάνες και μετά θα μοιράσω τις μεγάλες, δεν το κατάλαβε κάποιος παίκτης, δεν το κατάλαβε ο αγόρου, μπορεί λίγο να εκνευρίστηκε, αλλά ξέρω ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν κρατάει κακία. Το λύσαμε, θεωρώ, στη στιγμή έχει τελειώσει το θέμα.